Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Στεφανία από το Λαφέ, που είναι η κόρη της Λίδας Κοκορέτας, μια και πρέπει να το πω αυτό, γιατί συνήθως η Λίδια έρχεται και μας τα φτιάχνει, όμως σήμερα εδώ η Στεφανία Παπαλαμπρίδου, να την καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά. Σήμερα θα σας δείξουμε μια τεχνική που εφαρμόζουμε πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο, το οποίο ξεκίνησε από την Κίνα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Που λέγεται? Decoupage. Μπράβο. Και μπορούμε να την εφαρμόσουμε πάνω σε όλα τα έπιπλα. Και μας έχεις φέρει και εδώ, ναι. Κάποια πράγματα. Μπορούμε εδώ, να φτιάξουμε τα τετράδια, βιβλία μας, βιβλία. Έχει και το Gustav Klimt εδώ πέρα πίσω. Ακριβώς. Αυτή ωραία που μου αρέσει. Τα βιβλία μας, αυτό βέβαια είναι το ημερολόγιο της Λίδια. Νάτα. Wow, τέλεια, Φύγει για το tablet. Μπράβο. Το δικό σου έτσι, το iPad, να το, τέλειο το έχει κάνει και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ γιατί εδώ πέρα μου θυμίζει και λίγο το κινέζικο, Το έχει κάνει τέτοιο. Βέβαια. Ωραία, λοιπόν, σήμερα μας έχεις φέρει πολλά πραγματάκια. Από πού θα αρχίσουμε και τι θα κάνουμε, παπιέ μασέ βλέπω. Ναι, με παπιέ μασέ θα ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Ωραία. Με αυτό το βάζο. Το έχουμε οποίο... βάζο και ψαράκι. Να πούμε ότι τα παπιέ μασέ στο μαγαζί στο Λαφέ Περικλέος 56, ναι. Στο Χολαργό. Θα τα βρούμε εκεί πέρα και όλα τα υλικά για να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε και να εφαρμόσουμε αυτή την τεχνική οπουδήποτε θέλουμε. Μπράβο, ωραία. Ξεκίνα λοιπόν να μας πεις τι κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, αρχικά έχουμε τα χαρτιά μας εδώ πέρα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χαρτιά, ριζόχαρτα, εφημερίδες, οτιδήποτε. Ακόμα και υφάσματα με μια άλλη κόλλα. Ναι, μας είχαμε κάνει και άλλες εκπομπές. Ναι, ναι. Αλλά αυτά πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα, γιατί έτσι βγάζουν και καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί εφημερίδες καμιά φορά στραβώνουν, κάνουν, δείχνουν, δεν είναι ωραία. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εδώ πέρα, θα κόψουμε τα χαρτιά μας, ώστε να τα εφαρμόσουμε πάνω εδώ πέρα στο. Σε αυτό το αυτό βάζο. Που έχουμε επιλέξει, ας πούμε. Ναι. Το βαζάκι μας. Ναι, αυτό μπορούμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, κόβουμε εδώ πέρα κάποια κομμάτια, όχι αρκετά θες μεγάλα. Θες να σε βοηθάω εγώ να κόβω κομμάτια και εσύ να κολλάς. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Με το χέρι ή με το ψαλίδι. Καλύτερα με το ψαλίδι. Δώσουμε ένα να σου δώσουμε ένα ψαλίδι, ναι. Και πες μου από πού θες να αρχίσουμε, από εδώ. Ναι, αν είσαι κομμάτια δεν έχει σημασία. Πάρε αυτό το κομμάτι. Πάρε αυτό το κομμάτι να κόβεις. Θα κόβω εγώ από αυτό το μαύρο. Και να κάνουμε, είδες, με έχει μάθει εδώ πέρα η Λουκία, να κάνουμε ταυτόχρονη δουλειά. Ωραία, πρέπει να έχουμε ένα ποτηράκι με νερό δίπλα μας για το πινέλο. Για την κόλλα, ναι. Μπράβο, την κόλλα που θα χρησιμοποιήσουμε, την κόλλα ειδική, η κόλλα του ντεκουπάζ. Οποιαδήποτε σχέδια θέλεις, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βάζουμε λίγη κόλλα στο πινέλο μας, όχι πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το εφαρμόζουμε σε ένα μικρό κομματάκι που θέλουμε να κολλήσουμε πάνω το χαρτί μας. Mm-hmm. Στη συνέχεια, κολλάμε το κομματάκι μας. Προσέχουμε να έχει παντού κόλλα από κάτω το χαρτί, ώστε να έχει εφαρμόσει τέλεια. Και ύστερα ξαναπερνάμε από πάνω, πάλι κόλλα. Ωραία, τέλεια. Και έτσι συνεχίζουμε σε όλο το βάζο. Εγώ κόβω κομματάκια εδώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δες και πιο μικρά ή έτσι. Δεν έχει σημασία το μέγεθος, απλά δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί τσαλακώνονται όταν τα κολλάς. Μπράβο. Ωραία, να κάνουμε και ένα τέτοιο. Να κόψουμε και από αυτό εδώ. Αυτό εφαρμόζει απόλυτα πάνω, δεν φεύγει με τίποτα, ούτε με το ξύσμα, ούτε με... Και είναι και αδιάβροχο, έτσι. Αδιάβροχο γίνεται όταν περάσουμε αυτό το βερνίκι από πάνω, ναι. Το οποίο είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι και να πέσει νερό δεν υπάρχει αυτό πρόβλημα. Αυτό είναι βάζο, έτσι, ναι, οπότε ναι, ναι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι βάζο θέλουμε, ό,τι χρώμα βασικά, αυτό είναι σε ένα χρώμα, ας πούμε, καρτονέ. Οπότε δεν έχει σημασία, το βάζουμε εμείς, ναι. Του βάζουμε τα χρώματα που θέλουμε. Απλά συνήθως πρέπει το χρώμα από κάτω να είναι άσπρο, πρέπει να το περάσουμε με ένα γέσο, ώστε... Αυτό τώρα δεν το έχουμε περάσει, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν χρειάζεται, γιατί είναι και το χαρτί χοντρό, οπότε δεν Μπράβο. Βγαίνει από κάτω το χρώμα. Σωστό, σωστό. Ναι. Και είναι και σκούρο, πιο σκούρο, οπότε εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά σε άλλα αντικείμενα τα οποία έχουμε στο σπίτι μας και θέλουμε να τα διακοσμήσουμε έτσι... Πρώτα περνάμε άσπρο χρώμα. Ναι. Τέλεια. Αυτό μήπως είναι πολύ μεγάλο ή όχι. Όχι, εντάξει. Απλά ναι, δεν πρέπει πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Να το κόψω εδώ. Ναι, ναι, καλύτερα. Ωραία. Θα βάλουμε και κανένα μαύρο. Και πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε κενά. Αν και να αφήσουμε, μετά μπορούμε να τα περάσουμε με χρώμα από πάνω. Μπράβο, μπράβο. Αυτό ναι, με το χρώμα που το κάνει και λιγάκι έτσι λίγο πιο. Του δίνει μια τσαφνιά γενικά. Ναι, 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 ναι. Το κάνει λίγο 3D. Α το πούμε έτσι. Προσέχουμε να μην μας τσαλακώνει το χαρτί καθώς το κολλάμε. Πάρα πολύ.
Mm-hmm. Γιατί έτσι θα γίνει ανάλογο και, αυτό και το πολύ, θέλουμε. Πολύ κόλλα. Φυσικά. Γιατί φουσκώνει από μέσα μετά. Και δεν μας πειράζει αν πατήσει το ένα χαρτί πάνω στο άλλο. Δεν έχει, δεν έχει καμία σημασία. Τι άλλα σχέδια έτσι μπορούμε να βρούμε στο λαφέ από πάπιε μασέ για να χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη. Εδώ έχουμε ψαράκι, εδώ έχουμε βάζο. Τι άλλο έχει. Ζωάκια. Τα πάντα. Κάδρα να φτιάξουμε. Είναι, όχι, δεν είναι βαρύ. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Είναι πεπιασμένο χαρτί αυτό. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε καδράκια, μπορούμε να κάνουμε καθρέφτες, τα πάντα. Και γενικά, εκτός από τα πράγματα που έχουμε στο μαγαζί, μπορούμε να πάρουμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, ένα τραπέζι, μια καρέκλα, mm-hmm. όλα μας τα αντικείμενα τα οποία τα έχουμε βαρεθεί και να τα περάσουμε αυτή την τεχνική και να τα κάνουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς. Καινούργια πράγματα, ωραία. Ναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μένα μου αρέσει πολύ αυτή η τεχνική. Έχω κάνει 2-3 πραγματάκια, έχω κάνει μόνο. Έχω περάσει ένα άσπρο κουτί. Και το έχω φτιάξει έτσι λιγάκι να μην είναι τελείως άσπρο. Ναι, ναι. Από πλαστικό ήτανε. Όλα, όλα. Τα πάντα μπορείς να αλλάξεις. Θα βρείτε και άλλες ιδέες στο λαφέ, στο εμπορικό του φωλαργού. Το τηλέφωνο είναι 210-65-32014. Και μπορούμε να σας δείξουμε πάρα πολλά πράγματα και με αυτή την τεχνική και άλλες τεχνικές. Έχετε και τα σεμινάρια, τα δωρεάν σεμινάρια, έτσι. Ναι, κάθε Τετάρτη έχουμε δωρεάν σεμινάρια. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να ενημερωθείτε γι' αυτά. Αυτό. Mm-hmm. Και... Να δείξουμε, μας έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες, θες να δείξουμε τρόπος, έχεις μεταμορφώσει ακόμα και καρέκλα. Ναι, καρέκλα, ναι. Και ένα σκαμπουδάκι, να δείξουμε τις φωτογραφίες που η Στεφανία έχει μεταμορφώσει στο σπίτι, έτσι, κάποια χρηστικά αντικείμενα. Εδώ είναι η καρεκλίτσα. Ναι. Μια έτσι παλιά καρέκλα και την έχεις κάνει όλη την κουπάζ και χρώμα. Ναι. Και τι ωραία που έχει γίνει. Με εφημερίδες και διάφορα, όχι μόνο ριζόχαρτα. Α, έχεις βάλει και εφημερίδες. Ναι. Πολύ ωραία φαίνεται. Από τα παλιά μου βιβλία του σχολείου, τα πάντα. Έτσι, έτσι, να έχει γίνει λίγο custom made που λέμε, ναι, στα ελληνικά. Για πάμε, άλλο τι έχουμε παρακάτω. Έχω δει και ένα σκαμπό, όχι. Α, έχεις βάλει από πάνω, για από πάνω όψη. Να το. Εντάξει, δεν πειράζει, θα το δούμε μετά. Πολύ ωραίο. Έχεις βάλει, το έχεις κάνει και λίγο με. Μια κοπελίτσα εκεί πέρα με άποψη. Ναι, και καλά ότι είναι μοδάτη. Μπράβο. Να το και το σκαμπουδάκι μας. Ναι. Το οποίο παλιά χρησιμεύε ως και σκαμνάκι και σκαμπουδάκι και σκαλοπατάκι. Και ακόμα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα. Να πατήσουμε πάνω σε αυτό το ωραίο αριστούργημα. Αμέ. Μπράβο. Εδώ είναι ένα φωτιστικό έτσι. Είναι το καπάκι, το πώς το λέμε, το καπέλο μάλλον. Ναι. Από το φωτιστικό. Το οποίο είναι ένα οποιοδήποτε καπέλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό, από αυτά που πουλάνε. Ναι, οποιοδήποτε. Αρκεί να μην είναι ανάγλυφο, να είναι λίγη επιφάνεια. Λίγη επιφάνεια. Οπότε αυτό το βάζεις σε ένα φωτιστικό που θες εσύ, σε ένα οποιοδήποτε φωτιστικό. Βέβαια. Τέλειο, τέλειο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία τεχνική. Δηλαδή, ό,τι έχεις μέσα στο σπίτι σου μπορεί να τα αλλάξει. Εγώ με το που την έμαθα, ξεκίνησα και τα έχω αλλάξει όλα. Ακόμα και τον υπολογιστή μου, με την κουπάζ. Έχει βάλει την κουπάζ στον υπολογιστή. Ναι. Απίστευτο. Τώρα ξεκίνησε εσύ, Ο Ανέστης, να. Ο Ανέστης εδώ από το κοντρόλ κόλλησε γι' αυτό και ξεκινάει και φτιάχνει τα φωτιστικά λέει στο σπίτι. Βέβαια. Αφού είναι πάρα πολύ εύκολη τεχνική. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και, εμένα μου αρέσει και πολύ δημιουργική. Και άμα έχεις και καλά υλικά, είναι πάρα πολύ εντάξει. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αμέσως δηλαδή, αυτή η κόλλα, ειδικά που έχετε. Που τη φέρνει, α πούμε, η Λίντια, που τη φέρνετε εσείς, είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια. Θέλεις να μου κόψεις και άλλα λίγα χαρτάκια. Θες να κόψουμε και από εδώ ή όχι. Όχι, ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το χαρτί τώρα, αφού έχει διάφορα μοτίβα πάνω. Ναι. Εδώ προσέχουμε στο στόμινο να μην μας τσαλακωθεί το χαρτί, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μικρότερα κομμάτια. Γιατί εντάξει, τσαλακώνεται εκεί πέρα που έχει τις καμπύλες. Είναι λίγο, ναι, μπράβο, πιο καμπυλωτό. Σου κόψω και ένα πιο μικρό κομματάκι. Τέλεια. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, ακόμα και τα μικρά παιδιά μπορούν να την κάνουν αυτή την τεχνική. Μπορείς να αφήσεις το παιδί σου και ούτε είναι κάτι επικίνδυνο. Από μια ηλικία και πάνω, 6 χρόνια και πάνω, μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα. Και είναι και μια πάρα πολύ ωραία απασχόληση. Α, μπράβο, ναι, σωστό. Και ξέρεις, κολλάς. Άμα δεις ότι σου αρέσει, το φτιάχνεις και με το μεταμορφώνεις, πιστεύω ότι μετά κολλάει. Βέβαια, στην αρχή θέλει λίγη εξάσκηση. Ναι, άντε να κάνω ένα βιβλίο μου, άντε να κάνω το ημερολογιό μου, ξέρω εγώ κάτι αυτό και μετά σιγά σιγά αρχίζει και λες,
Δηλαδή, εγώ το βλέπω και από τον εαυτό μου. Αυτό θα γινόταν ωραίο, να το κρατήσω. Ακόμα και κάτι παλιά. Μου είχαν στείλει κάτι κουτιά. Τα καρτονέ αυτά τα κουτάκια, τα οποία ήταν τόσο ωραία γλυκούλικα μικρά, αφού έλεγα να τα κάνω μπιζουτιέρες. Τα έχω κρατήσει όμως, δεν τα έχω κάνει. Μπορείς να τα κάνεις τώρα, να τα κουπάς και να είναι υπέροχα. Ναι, μα γιατί κουπάς τα έχω κρατήσει, βέβαια. Ναι, αφού τώρα που ξεκινάνε και τα σχολεία και όλες, όλοι οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν τα τετράδιά τους, να φτιάξουν λευκόματα, τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Κρατάνε ακόμα λευκόματα, δεν ξέρω, εσείς κρατάτε λευκόματα. Ναι, έτσι και έτσι. Εντάξει. Στο γυμνάσιο τουλάχιστον, μετά το λύκειο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μεγάλο. Όχι, θα το βάλουμε εδώ πέρα στο κέντρο. Κεντρικά, να είναι ωραία. Ναι. Θα κόψω και από αυτό εδώ που μου αρέσει. Μπορούμε να διακοσμήσουμε μετά με κορδέλες, να ζωγραφίσουμε από πάνω. Μπράβο, όπως το έχεις κάνει εδώ και στα βιβλία. Να βάλουμε στρασάκια. Έχει βάλει, να κάτσε να τα κάνω εγώ πιο πέρα και να τα ξαναδείξω. Εδώ πέρα, ας πούμε, έχει βάλει από κορδέλες, από. Αν κάνεις και πιο κοντά, από κορδέλες, κουμπιά. Πολύχρωμα κουμπιά. Τι ωραίο που έχει γίνει. Να βλέπετε και τα κουμπάκια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Και από πίσω. Αυτή εδώ είναι κορδελίτσα πάνω. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ζωγραφική. Και γράφεις και το όνομά σου. Βέβαια. Ωραία, αυτό για το ημερολόγιο είναι πολύ ωραίο. Και το κάνεις έτσι από μέσα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με το σχήμα. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη. Βέβαια. Βέβαια. Μέχρι να το δούμε και τελειωμένο, να το δούμε και πώς θα είναι. Ναι. Μα είναι πάρα πολύ εύκολο, σε πολύ μικρό, δηλαδή δεν θα χρειαστούμε πάνω από ένα τέταρτο ακόμα για να το τελειώσουμε. Ναι, εντάξει, τόσο περίπου, έχουμε 10 λεπτάκια. Ωραία. Να το δείξουμε. Και συνεχίζουμε έτσι όπως σας είπα, μέχρι το τέλος. Περνάμε την κόλλα από κάτω, ναι, το χαρτί από πάνω και πάλι και κόλλα. Και πότε βάζουμε το τέτοιο, το λούστρο, ας το πούμε, που το λούστρο, αφού στεγνώσει. Αφού στεγνώσει περίπου, η κόλλα. Μόλις το τελειώσουμε μετά από μισή ώρα. Μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο, έχει στεγνώσει η συγκεκριμένη κόλλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στεγνώσει. Και στα κενά ή συμπληρώνουμε με κάποιο άλλο χαρτί ή βάζουμε χρώμα πάνω μετά, αφού στεγνώσει. Ναι, ναι, μπορούμε να βάλουμε τώρα, ας πούμε, πέτα και χρυσή κόλλα, γιατί εδώ πέρα, χρυσή κόλλα λέω, χρυσή μπογιά. Ναι, γιατί που ταιριάζει. Έχουμε λίγο, ναι, έχουμε λίγο τα σχέδια που ταιριάζει με τη χρυσή μπογιά. Ναι. Χρειαστούμε όμως και άλλα κομματάκια. Και άλλα, και άλλα, και άλλα, και άλλα. Εδώ είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, τι λες για το αποτέλεσμα, για το τελικό αποτέλεσμα, τι. Αλλά όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολη τεχνική που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Και όλα τελικά μας μπορείτε να τα βρείτε στο Λαφέ, στο εμπορικό του χολαργού, στο Περικλέος 56. Έτσι. Και δωρεάν σεμινάρια κάθε Τετάρτη. Βέβαια. Να βοηθιόμαστε. Να και λέμε. Όχι μόνο για ντεκουπάζ, υγρό γυαλί, scrapbooking, τα πάντα. Που κάποια στιγμή θα μας δείξετε και scrapbooking, το έχουμε πει αυτό και με την Λίδια, και scrapbooking και υγρό γυαλί, γιατί δεν τα βέβαια. Έχουμε κάνει εδώ. Βέβαια. Δεν προλάβαμε να τα κάνουμε πέρσι. Τώρα φέτος. Τέλεια. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Με προσοχή στις σακρούλες. Πάντα. Επίσης, φέτος στο μαγαζί αναλαμβάνουμε και προσκλητήρια και μπομπονιέρες και βαφτίσεις και γάμους. Άντε, και διοργάνωση παιδικών πάρτι. Να τα και τα νέα. Ναι. Τα καινούρια. Τέλεια. Τα οποία βέβαια θα είναι όλα χειροποίητα. Έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, συνεχίσουμε εδώ πέρα. Εντάξει, και εδώ πάνω-πάνω μπορούμε να το περάσουμε και με χρώμα, αν θέλουμε. Για να κάνει και μια τσαχπινιά, ας πούμε, ναι. Να μην είναι όλο με χαρτί. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα εδώ πέρα πιο κάτω. Εδώ στα κενά μου θα βάλω μετά το χρώμα, μόλις τελειώσω. Ναι, να βάλουμε και λίγο χρώμα για να... ή πρέπει να... τώρα να θα στεγνώσει. Συνεχίσω λίγο ακόμα με τα υπόλοιπα, θα στεγνώσω. Ωραία. Αυτό εντωμεταξύ. Για να, βάλουμε, να δείξουμε πώς θα βάλουμε και το χρώμα και το χρυσό και δεν ξέρω και τι άλλο χρώμα θέλεις να βάλεις, τι ταιριάζει καλύτερα. Και όπου μας τσαλακώνεται, απλά το πατάμε λίγο παραπάνω, με προσοχή, ναι. Ώστε να διπλωθεί να αέρας, αυτό και να μην ναι. φαίνεται.
Τέλεια. Συνεχίζουμε και από εδώ πέρα. Τέλεια. Και όποτε κάνουμε διάλειμμα, πρέπει να βάζουμε αμέσως το πινέλο μέσα στο μπράβο, νερό. Μπράβο, ναι. Για γιατί μην... κοκαλώνει. Ναι. Έχεις δίκιο να τα λέμε και αυτά. Ναι. Και προσέχουμε πάνω στα ρούχα, γιατί αυτή η κόλλα δεν βγαίνει. Μπράβο, να το λέμε και αυτό. Ναι, το σημαντικότερο μία... για εμάς τις γυναίκες. Ναι, να φοράμε μια ποδίτσα και μην κοιτάτε τώρα που είμαστε ντυμένες, φτιαγμένες και βαμμένες. Εντάξει, αυτή τη δουλειά δεν την κάνεις από την, να βγεις έξω. Καλά, ναι. Φάλεις μια ποδίτσα, εν πάση περιπτώσει το... Κάτι που δεν το θες, ας πούμε, να... Ναι, κάποιο παλιό ρούχο, οτιδήποτε. Ειδικά και... μου το κάνεις και πρώτη φορά. Να είσαι και πιο άνετος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να είσαι και πιο άνετος. Γιατί, άμα προσέχεις εσένα, έφερες και κορδελιτζές. Ναι, τις οποίες μπορούμε να τις κολλήσουμε με μια απλή κόλλα. Όπου θέλουμε. Ναι. Ωραία. Δεν το βάζω εγώ, τα άφερα. Εδώ πέρα για το στόμι να το βάλουμε γύρω-γύρω μετά να, το. Να δείξουμε λοιπόν μετά που θα τελειώσεις με αυτό, να δείξουμε και λίγο την πογιά. Ναι, ναι. Που μπορεί να μπει. Και να βάλουμε και καμιά κορδελίτσα. Τώρα δεν θα το τελειώσω όλο. Ναι, για να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο πράγμα κάνουμε, σε βέβαια. Όλο το βάζω. Πιστεύω ότι έχει γίνει κατανοητό. Βέβαια. Πάρα πολύ κατανοητό. Πιο κατανοητό δεν γίνεται, που λέμε. Να το βάλουμε και λίγο από εδώ πέρα πίσω, που το έχουμε αφήσει λίγο κενό. Και να περάσουμε στο χρώμα. Αυτά τα μαζεύω λίγο πιο εδώ. Ναι, ναι. Για να μην τα έχω μετά. Τώρα εδώ σιγά σιγά στεγνώνει, η οποία κόλλα μετά δεν φαίνεται πουθενά, έτσι. Ναι, λέω, δηλαδή αυτά τα άσπρα σημάδια που φαίνονται εδώ είναι πέρα, διάφανα. Είναι διάφανη μετά, ναι. Έξυπνοι Κινέζοι λοιπόν με την τεχνική τους. Αλήθεια, δεν ήξερα ότι είναι Κινέζικη τεχνική αυτό, γιατί έτσι το ντεκουπάζ μου θυμίζει κάτι γαλλικό. Ναι. Είναι η λέξη ντεκουπάζ. Μπορεί να έτσι να ονομάσει και μετά η τεχνική, ναι. Αλλά ξεκίνησε από την Κίνα, ναι. Που δεν είχαν πολλά λεφτά και θέλανε να κάνουν ανακύκλωση στα πράγματά τους, δεν είχαν την άνεση να τα πετάνε. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, να τα έχουμε βαρεθεί ή κάτι, ρε παιδί, να το αλλάξουμε. Ναι, ναι. Εδώ μέχρι και παπούτσια αλλάζουμε. Τα πάντα, τα πάντα. Και ρούχα, τα πάντα. Λοιπόν, θα κάνουμε παπούτσια με φτερά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα βάλουμε φτερά, θα μαδίσουμε κάποιον. Θα τον βάλουμε κάτω. Λοιπόν, τώρα. Θα κολλήσουμε. Θα πάρουμε τα χρώματά μας. Μπράβο. Εγώ λέω να χρησιμοποιήσω. Εσύ κάνε ό,τι θες τώρα, δηλαδή όπως σου έχει ο καλλιτέχνης, πώς το έχει δηλαδή. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω το φούξε τώρα, γιατί χρυσό δεν έχω περί μαζί μου. Λοιπόν, με πολύ προσοχή και αυτά για να μην λερωθούμε. Με ένα ψηλό πινελάκι το και κάνω εγώ που με βολεύει ποσότα. Πιο πολύ. Ναι. Με ό,τι πινέλο μας βολεύει το κάνουμε. Ναι, εδώ πέρα στις γωνίτσες και μετά ίσως χρησιμοποιήσω το άλλο το πινέλο. Απλά πρέπει να προσέχουμε να μην πατήσουμε πάνω στο χαρτί, γιατί μετά δεν θα φαίνεται ωραίο. Απλώς τα κενά τώρα βάθεις, ε. Ναι, ναι. Και εδώ πέρα πάνω-πάνω για να μην περάσει το χαρτί, να μπει και το από πάνω το καπάκι του. Και να έχουμε ένα κανονικό βάζο. Το καπάκι είναι γιατί, για να μπαίνει το νερό και για να μην... Ναι, ναι. Και για να μην περνάει πάνω στο παπιέ μασέ. Mm-hmm. Εντάξει, είναι πεπιεσμένο χαρτί και με το νερό μπορεί να χαλάσει. Οπότε πρέπει να το έχουμε καλυμμένο όλο με, την, αυτή, με το αδιάβροχο. Ναι, ναι, με το λούστρο μας. Βέβαια. Ναι, το ξέρω, ναι, ναι. Εδώ μου λέει η Λίντια βέβαια ότι όλα αυτά και άλλα και καταπληκτικά το έχουμε πει εδώ ότι είναι στο Λαφέ, στο Χολαργό. Αμέ, στο Ιμπερικλέος 56. Που είναι η νεραϊδοχώρα. Βέβαια. Και όταν λέω νεραϊδοχώρα το εννοώ. Μπαίνετε μέσα και δεν ξέρετε από που, τι να κοιτάξετε και τι να πρωτοπιάσετε. Έχει τα πάντα. Έτσι. Κάτι να κάνω λίγο αυτό εδώ. Είναι λίγο το... Έμεινε λίγο κόλλα, δεν πειράζει, ε. Όχι, δεν πειράζει, θα στεγνώσει. Και δεν θα μας ενοχλεί καθόλου. Στην Ραϊδοχώρα, στο Χολαργό. Λοιπόν, συνεχίσουμε λίγο εδώ πέρα πάνω με το χρώμα. Όλες, εγώ να υπενθυμίσω ότι όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ στο Μέσα Σόλα και με τη Λίδια αλλά και με όλους τους καλεσμένους
μπορείτε να μπαίνετε στο κανάλι της Ζούγκλα στο YouTube, που εκεί μπαίνουν ούτως ή άλλως, τις ανεβάζουμε για να τις δείτε ολόκληρες, είτε θέλετε να δείτε τον Γιώργο τον Ματσάγκο, είτε τη Λίτα εδώ την Κοκορέτσα, είτε τη Στεφανία εδώ που μας φτιάχνει ωραία πράγματα από το λαφέ και με την τεχνική του ντεκουπάζ, είτε να δείτε την Κατρίνα Τζεπερλίδου, ό,τι θέλετε. Πληκτρολογείτε μέσα σ' όλα, Ζούγκλα λοιπόν στο κανάλι Ζούγκλα στο YouTube, μέσα σ' όλα, αλλά και στο Facebook, στη δικιά μου τη σελίδα, στο μέσα σ' όλα, που τα ανεβάζω και εγώ όλα εκεί και μπορείτε να τα δείτε εάν ας πούμε κάτι δεν το έχετε τελειώσει, αν σας έτυχε κάτι και κόψατε στη μέση και δεν την είδατε. Να σας το πω και αυτό, με ρωτάτε τι να κάνω. Απαντάω κι εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μεγάλο πινέλο εδώ πέρα. Ναι, για τα πιο μεγάλα διαστήματα, ναι. Ναι. Τα οποία μετά μπορούμε να τα διακοσμήσουμε, ακόμα και με μαρκαδόρους μπορούμε να τα περάσουμε πάνω. Τα πάντα. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ όμως, είναι πιο επαγγελματικό. Αλλά θα πεις τώρα ένα παιδάκι ή οτιδήποτε άλλο που θέλει ένα αντικείμενο που εντάξει, δεν θέλει να κάνει και τις πρώτες του έτσι καλλιτεχνικές. Καλύτερα να το δούμε με κάτι πιο προσιτό. Έτσι, μπράβο. Αλλά βέβαια την κόλλα θα την πάρετε. Η κόλλα είναι το α και το ω και είναι και πολύ καλή κόλλα γιατί είχα ξαναχρησιμοποιήσει και δεν μου έκανε από αλλού. Αλήθεια, ναι, μα δεν την βρίσκεται οπουδήποτε στην κόλλα, είναι συγκεκριμένη για αυτή την τεχνική. Γιατί άλλοι χρησιμοποιούν κάποιες άλλες κόλλες, ακόμα και τηλεκόλλες, τα οποία ναι. δεν κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Άλλο πράγμα, ναι. Τα οποία, όπως είπαμε, θα βρείτε στο λαφέ, στο εμπορικό του χολεργού. Λοιπόν, τώρα δεν θα το περάσω κάτω-κάτω για να μην συλλερώσω και το τραπέζι. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να βάλουμε, έχουμε δύο λεπτάκια πριν κλείσουμε, να βάλουμε καμία... Εδώ ή όχι. Κορδελίτσα, ναι. Φυσικά, μισό δευτερόλεπτο. Να μου πεις εσύ ποιο χρώμα θες. Λοιπόν, το γκρι θα προτιμούσα. Γιατί έχουμε βάλει το φούξια, οπότε το κόκκινο δεν μου ταιριάζει. Πες μου πόσο θες ή θες να το κόψεις εσύ. Να το μετρήσω πάνω στο στόμα καλύτερα. Ωραία, για να το δείξουμε έτσι πριν κλείσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα πόσο ακριβώς θέλουμε. Το πάμε μέχρι την άλλη μεριά. Μπορείς να μου το κόψεις εδώ πέρα. Εδώ. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάμε την κόλλα. Την ίδια την κόλλα αυτή? Όχι, άλλη κόλλα. Κανονική. Ακόμα και ούχου, τα πάντα. Ναι. Οποιαδήποτε κόλλα κάνει. Περνάμε λοιπόν πάνω εδώ πέρα στην κορδέλα μας την κόλλα. Προσεκτικά για να μην μας φύγει δεξιά και αριστερά. Στη μέση τη βάζεις από ό,τι βλέπω. Ναι. Λοιπόν, και λίγο στις ακρούλες βάζουμε και στα πλάγια. Ναι, για να κολλήσει σταθερά. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε την κόλλα για να μην κολλήσουμε. Λοιπόν, και παίρνουμε την κορδελίτσα μας. Λέω να τη βάλω κάπου στη μέση. Την τεντώνουμε. Σωστό. Και να είναι και ίσιο. Και προσεκτικά. Ωραία. Το κολλάμε εδώ πέρα. Και αυτό σιγά σιγά θα στεγνώσει. Ωραία, για να το δω. Τέλεια. Ορίστε. Και θα έχουμε ένα τέλειο κουτέλι. Είναι ένα ψιλομισοέτοιμο βάζο, έτσι, το οποίο το κάναμε έτσι και πολύ γρήγορα. Την επόμενη φορά θα το δείξουμε και τελειωμένο, να δούμε και τι άλλο πως το έχουμε διανθίσει. Την επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ με τη Λαφέ, με το μαγαζί με το Λαφέ, με τη Στεφανία, με τη Λίντια. Εν πάση περιπτώσει, κάποια από τις δύο θα είναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν έτσι σήμερα εδώ. Και μας έδειξες, ναι, και το ωραίο το βάζο μας εδώ.